δύο ληστές, φορώντας κράνη και με προτεταμένο όπλο, μπήκαν το πρωί της Πέμπτης μέσα στα ΕΛΤΑ της Πάτρας επί της οδού Έλληνο στρατιώτου και ζήτησαν από τους υπαλλήλους όσα χρήματα βρίσκονταν στο ταμείο. Οι ληστές άρπαξαν τα χρήματα και όπως μπήκαν, βγήκαν και απομακρύνθηκαν πεζοί από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Τόσο οι κάμερες των ελληνικών ταχυδρομείων όσο και οι κάμερες γειτονικών επιχειρήσεων έχουν καταγράψει τις κινήσεις των ληστών τόσο όταν έμπαιναν όσο και όταν έβγαιναν από το υποκατάστημα επί της Έλληνος στρατιώτου. Αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις στους γύρω δρόμους. Πληροφορίες θέλουν οι ληστές να απομακρύνθηκαν με δίκυκλο το οποίο είχαν σταθμεύσει λίγο πιο μακριά από τα ΕΛΤΑ. Στην περιοχή υπάρχουν κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ακόμη σε τράπεζες. Και σε αυτά στρέφεται η προσοχή των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας για την πρόοδο στις έρευνες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες ήταν δύο, φορούσαν κράνη και η ληστεία έγινε υπό την απειλή όπλου. Η λία τους εκτιμάται γύρω στα 3.000 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε πως το κατάστημα του ΕΛΤΑ επί της Έλληνος στρατιώτου στην Πάτρα έχει αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο, ενώ δεν διαθέτει περιστρεφόμενη πόρτα ασφαλείας, κάτι που γνώριζαν οι δράστες.